Άλλη μαρτυρία από τον Ριχάρδο τον Ευλογημένο 1027 μετά Χριστόν. Ο Γάλλος μοναχός και χρονογράφος Ριχάρδος ο Ευλογημένος υπήρξε ηγούμενο της μονής Αγίου Βαν στη Λορένη της Γαλλίας την περίοδο 1004 έως 1046. Μετά τον θάνατό του τιμήθηκε από την Ρωμαϊκή Καθολική Εκκλησία με τον τίτλο Αγιοσύνης του Ευλογημένου και η μνήμη του εορτάζεται στις 14 Ιουνίου. Τον Οκτώβριο του 1026 ο Γάλλος ηγούμενος τέθηκε επικεφαλής μιας ομάδας 700 περίπου προσκυνητών, τους οποίους οδηγούσε από την Γαλλία στην Ιερουσαλήμ. Η διήγηση του Ριχάρδου του Ευλογημένου περιέχεται στο χρονικό του Γάλλου Ούγου, ο οποίος γεννήθηκε το 1064 και διαβίωσε για μεγάλο διάστημα στην ίδια μονή που ήταν ηγούμενος και ο Ριχάρδος. Το χρονικό του Ούγου διασώζεται σε ένα μοναδικό χειρόγραφο γραμμένο με φύλλα περγαμενής από τον ίδιο τον Ούγο, το οποίο μετά από πολλές περιπέτειες και εναλλαγές ιδιοκτητών κατέληξε τελικά στη βιβλιοθήκη του Βερολίνου. Είναι ο κώδικας Φίλιπς 1870. Το πολύτιμο αυτό χειρόγραφο ολοκληρώθηκε από τον Ούγο περί το 1102 και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1657 από τον Φίλιπ Λάμπ, για να ακολουθήσουν αργότερα και άλλες εκδόσεις. Γράφει λοιπόν στο χρονικό του: «Γιατί να πολυλογούμε, έφτασε η μέρα του Μεγάλου Σαββάτου, όπου ανέμεναν το φως από τον Κύριο, και ενώ οι χριστιανοί ήταν κλεισμένοι μέσα και περίμεναν την ευάρεστη βούληση του Κυρίου σχετικά με την υποδοχή του φωτός, ένοπλοι οι δολολάτρες επιτηρούσαν προσεκτικά ολόκληρη την εκκλησία, ώστε αν τυχόν δεν ερχόταν το φως να τους σκοτώσουν όλους με τα ξύφη τους. Και να, γύρω στην 9η ώρα, ενώ όλοι προσεύχονταν, το φως άναψε από τον Κύριο σε μία κανδύλα, χωρίς την παροχή βοήθειας από κανέναν θνητό. Και όλους τους ειδωλολάτρες τους κατέλαβε θάμβος και φόβος, ενώ τους χριστιανούς χαρά και αλλαγμός, ώστε όλοι, σε ολόκληρη την εκκλησία, έψαλαν συναγωνιζόμενοι ο ένας τον άλλον. Μέγας ο Θεός ημών και η μεγάλη δόξα αυτού και τη σοφίας αυτού, ούκε στη τέλος. Αμέσως ένας μεγάλος άνδρας, μακάριος, ντυμένος με ιερά άμφια, ενώ άρχιζε η Θεία Λειτουργία, απήγγειλε το Κύριε Λέησον με φωνή που έφτανε στα ουράνια. Τώρα πια ακούγονταν αναγνώσματα και ψαλμωδίες και ολοκληρώνονταν οτιδήποτε άλλο, όπου συνηθίζονταν κατά καθήκον, καθώς προσδοκούσαν το νέο φως μέχρι που αναφλέγει η κανδύλα, και έτσι ψάλλοντας μεγαλοφώνος το δόξα εν υψίστης Θεό, με δάκρυα και αγαλίαση της χαράς, ο άνδρας έδωσε χαρά στους χριστιανούς, ενώ στους ειδωλολάτρες φόβο και θαυμασμό». Στις οθόνες βλέπουμε τη διήγηση του Ριχάρδου του Ευλογημένου περί του Αγίου Φωτός, γραμμένο με φύλλα περγαμηνής από τον Ούγο στο χρονικό του το έτος 1102, κώδικας Φίλιπς 1870, φύλλο 87α, 87β, Βερολίνο. Τα φύλλα αυτά της περγαμηνής κατασκευάζονταν από δέρμα ζώων, γι' αυτό και η απόχρωση και η υφή των δύο πλευρών του ίδιου φύλλου, πως διακρίνεται, είναι διαφορετικές.